Βλέπουμε, κυρίες και κύριοι, τα πρώτα αμοντάριστα πλάνα που έρχονται από το σημείο, από τους συναδέλφους που έχουν σπεύσει στην περιοχή, και το δημοσιογράφο Παναγιώτη Σπυρόπουλο. Είδαμε ένα κάτοικο να μπαίνει στο αυτοκίνητό του προφανώς για να φύγει. Εδώ είναι ξεκάθαρο το μέγεθος της πυρκαγιάς. Είναι μεγάλη, είναι τα πεύκα. Παντού πεύκο, Παναγιώτη Σπυρόπουλε, σε βλέπουμε. Βλέπουμε τον Παναγιώτη που έκανε το ρεπορτάζ πριν από λίγο. Προσπαθούν να περισσώσουν οτιδήποτε από, από τις κατοικίες τους για την περίπτωση που φτάσει κοντά τους η πυρκαγιά. Πρέπει τουλάχιστον δύο κατοικίες να έχουν υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές. Οι κάτοικοι παίρνουν μαζί τους ό,τι είναι εύχερο από τις κατοικίες τους, ακόμα και 20 ζώα, σκύλους, γάτες, και μπαίνουν στα αυτοκίνητα και κατευθύνονται προς την Εθνική Οδό. Συγγνώμη, Εθνική Οδό και την θάλασσα. Πρόκειται για ένα πευκοδάσος, πυκνό πευκοδάσος. 15 οχήματα με 35 πυροσβέστες προσπαθούν να προβούν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς, αλλά όπως είπα, τα θερμικά φορτία και οι αλλαγές συνεχώς στο δικό της κλίμα έχει δημιουργήσει η πυρκαγιά ουσιαστικά πλέον. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για αυτούς, αν και στο συγκεκριμένο σημείο που βρισκόμαστε δεν έχουμε εντοπίσει κάποιο πυροσβεστικό όχημα, και οφείλω να το ομολογήσω. Τα αεροσκάφη, τρία αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα δεν έχουν επιχειρήσει πάρα πολλές ρήψεις νερού, καθώς είναι εξαιτίας των πυκνών καθνών δεν μπορούν να στοχεύσουν στις εστίες της πυρκαγιάς. Σε κάποια σημεία είναι δύσκολη και η... Όσο εσύ μιλάς, θέλω να αναφερθώ, να περιγράψω τα πλάνα που μας έστειλε στα αμοντάριστα, Παναγιώτη, τα οποία είναι συγκλονιστικά. Η φωτιά έχει περάσει τις αυλές, γλύφει σπίτια. Που βρίσκονται είτε αδιάσπαση στο δάσος, είτε σε σπίτια που ενδεχομένως καίγονται, γιατί είμαι σε αρκετά μακρινή απόσταση. Ακούγονται και κάποιοι τηλεβόες και μεγάφωνα ενδεχομένως της κοινότητας εδώ ή της αστυνομίας, προκειμένου να απομακρυνθούν οι κάτοικοι από την περιοχή, κάτι το οποίο κάνουν. Υπάρχουν όμως και κάποιοι λιγοστοί οι οποίοι προσπαθούν με κάποια λάστιχα και λίγο νερό να περισσώσουν οτιδήποτε αν σώζεται στην περίπτωση που προσεγγίσει η πυρκαγιά. Είναι απελπιστική η κατάσταση, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για μια περιοχή μέσα στο πεύκο, με σπίτια και δρόμους οι οποίοι είναι μικροί, μπορεί εύκολα να περάσει από τη μία πλευρά στην άλλη η πυρκαγιά. Μην ξεχνάμε πως το πεύκο είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο υλικό όταν καίγεται. Βλέπουμε και το αυτοκίνητο με τον κάτοικο, ο οποίος επιχειρεί να απομακρυνθεί όπως ο άνθρωπος από εκεί πέρα, καθώς η φωτιά έχει φτάσει σε απόσταση αναπνοής. Εδώ κοιτάξτε, κυρίες και κύριοι, τι γίνεται. Τα πλάνα είναι αποκαλυπτικά της τεράστιας ζημιάς, της καταστροφής που προκαλεί αυτή η πυρκαγιά, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Μιλάμε για τα Γεράνια Όρη, στο ύψος της Κινέτας. Μιχάλη Τεζάρη, τι νεότερα έχουμε? Μάρκο, τα νεότερα θα μας τα δίνει ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος από το που βρίσκεται στο σημείο και μας μεταφέρει πραγματικά μια εικόνα αποκάλυψης. Άλλωστε, το αποδεικνύουν αυτό και τα πλάνα τα οποία έχουν στείλει οι συνάδελφοι από την Κινέτα. Πραγματικά, προσπαθώ να καταλάβω, να μπω λίγο στην ψυχοσύνθεση των κατοίκων, οι οποίοι καταλείπουν τα σπίτια τους άρων-άρων, όπως βλέπουμε. Και σε κάποια σπίτια, μάλιστα, η φωτιά όχι απλά έχει φτάσει στα όρια των αυλών τους, στις αυλές τους, αλλά έχει ξεπεράσει, έχει περάσει από αυτές. Οπότε υπάρχει μείζον ζήτημα και για τις κατοικίες τους. Όπως ανέφερε άλλωστε και ο Παναγιώτης, δύο σπίτια ήδη έχουν υποστεί ζημιές, σύμφωνα με την εικόνα που έχει, και βέβαια σε όποιο σημείο μπορεί ο Παναγιώτης και οι συνάδελφοι να προσεγγίσουν, καθώς φαντάζομαι ότι λόγω του μεγάλου θερμικού φορτίου που υπάρχει στην περιοχή δεν θα μπορούν να προσεγγίσουν σε όλα τα μέτωπα που αυτή τη στιγμή είναι ενεργά. Ας ελπίσουμε να καταφέρουν τα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν κάποια στιγμή με κάτω από καλύτερες συνθήκες, προκειμένου να δώσουν μια ελπίδα στους κατοίκους της περιοχής ότι η φωτιά θα έχει λίγο καλύτερη εικόνα στο προσεγγές διάστημα. Εάν δεν γίνει αυτό, πολύ φοβάμαι ότι μέχρι το βράδυ θα έχουμε να πούμε πολύ δυσάρεστα πράγματα, και επισημαίνω, είναι η πρώτη φωτιά, η πρώτη μεγάλη φωτιά του καλοκαιριού, Μάρκο. Μέσα από τα ρεπορτάζ του Sky